Σικάγο, δεν με κρατήσανε στα σύνορα. Εμένα το μόνο που με νοιάζει είναι να πάω να φάω. Για όσους δεν με έχετε στο Instagram, και θα έπρεπε να με έχετε στο Instagram, και δεν ξέρετε γιατί είμαι στο Σικάγο, έχω έρθει με την American Eagle για να πάμε στο Lollapalooza το φεστιβάλ. Α, θέλετε room tour? Let's do this. Ποιος μου στέλνει? Α, οκ. Νομίζω ότι έπαθε κάτι Δανάη. Η πόρτα μας, η ντουλάπα μας, όπα. Μπάνιο, το οποίο είναι τόσο μικρό και χαριτωμένο. Και έχει άπειρα προϊόντα. Επίσης έχει αυτό για να νιώθεις πάρα πολύ καλά με το δέρμα σου και τον εαυτό σου. Και αυτό είναι το δωμάτιο, ακόμα δεν έχω ανοίξει συρτάρια και τέτοια, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει ένα κρεβάτι, κομωδίνο, το μόνο που παρατήρησα είναι ότι εδώ πέρα έχει μία μηχανή που κάνει ήχους για να κοιμάσαι. Το ακούμε αυτό? Εντάξει, πεθαίνω. Έχουμε μία μεγάλη τηλεόραση εδώ πέρα. Αυτό είναι το mini bar, το οποίο πολύ μου αρέσει. Τι είναι αυτό? Α, οκ. Το καλύτερο από όλο όμως είναι αυτή η θεά. Για να το ανεβάσω πρώτα. Λοιπόν, μπορεί να μην σας φαίνεται σαν κάτι τρελό, αλλά αυτό το κτίριο είναι τόσο παλιό και είναι πολύ ωραία διατηρημένο. Γύρισα στο δωμάτιο. Είναι 8 και 10 τοπική ώρα, το οποίο σημαίνει πως στην Ελλάδα είναι 4 το πρωί. Θα σας ακουμπήσω εκεί για να σας κάνω το πιο μικρό story time ever. Πήγα στο 7-Eleven για να πάρω κάτι snacks και βλακίουλες. Και παιδιά, τι άλλο πήρα? Το μεγαλύτερο αναψυκτικό του κόσμου. Όχι, είναι πιο μεγάλο από το κεφάλι μου. Έκανα μια βόλτα στο Σικάγο με τα πόδια. Ήθελα να το δω, να το ευχαριστηθώ λίγο και τα λοιπά. Δεν έκανα καθόλου vlog. Είναι αλήθεια υπέροχα. Το μόνο που εύχομαι είναι να μην είχα το jet lag και να μην ήμουν έτσι κουρασμένη και τα λοιπά, για να μπορώ να σας τα λέω και να ακούγομαι πιο legit και όχι έτσι όπως ακούγομαι τώρα. Θα σας άφηνα για βράδυ, αλλά μου χτύπησε η πόρτα και ήρθε κάτι. Σκέφτηκα λοιπόν να ανοίξουμε, να δούμε τι έχει μαζί μέσα. Πω, δεν έβγαλε νόημα. Λοιπόν, έλα ξανά, ξέρεις ελληνικά. Σκέφτηκα να το ανοίξουμε μαζί για να δούμε τι έχει μέσα. Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω τίποτα. Δεν μας έχουν προειδάσει. Καπέλο, tie-dye, Lollapalooza. Αυτά τα μπουκάλια που μπορείς να τα διπλώσεις και όλα αυτά τα νάδια. Μπλούζα, American Eagle X. Καλά, εντάξει, θα σχολιάσω κάτι. Εκτός του ότι είναι καταπληκτική μπροστά, πίσω έχει όλα τα συγκροτήματα και όλους τους καλλιτέχνες. Μπαντάνα. Αυτή την κάμερα, παιδιά, την έχω σε μαύρο. Selfie remote. Έλα, εντάξει, τώρα αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Μ' αρέσει πολύ αυτή η γραμματοσειρά που έχουν διαλέξει. USB fan για το κινητό. Συγγνώμη, αλλά εγώ μην δω κάτι να γυαλίζει. Hand sanitizer που είναι σε μορφή spray με λεβάντα και αλόι. Sun balm που είναι αντιλιακό με δίκτυο προστασίας 50. Αυτά είναι πάρα πολύ της μόδας τώρα. Είναι πολύ cool τώρα. Είναι, νομίζω, ένα από τα καλύτερα goodie bag. Καλημέρα. Η ώρα είναι 8.30 και έχω ξυπνήσει από τις 5. Λοιπόν, πρέπει να ετοιμαστώ. Wow. Who is she? Τι είναι αυτό? Α, οκ. Τέλεια. Δεν είναι ακόμα 10 το πρωί. Δεν είναι 10 το πρωί. Yeah.
φόρεσα το jacket μου. Το έκανα customize, το αντιστοιχητικό σου. Νομίζω όχι. Και έβαλα, ήρθα Dali World quote εδώ. Και έχουμε έρθει να φάμε σε ένα μέρος που λέγεται. Α, πώς λέγεται? Τώρα που σας λέω ότι δεν ξέρω πώς λέγεται, θα σας έχω κλιπ από το πώς είναι απ' έξω. Κάθομαι εδώ, δίπλα στο σωσίβιο. Η ζωή μου είναι ένα mess. Δεν είχαμε πολύ χρόνο. Κι όμως αποφασίσαμε ότι θα πάμε να πάρουμε βραδινά παπούτσια, γιατί δεν είχαμε. Για όλα αυτά εδώ. Ναι. Εντάξει. Είναι έτοιμα και εσύ, ρε. Εγώ δεν ήθελα. Και μου έλεγε, άμα φύγεις. Άλλο καιρό πιστεύαμε ότι θα έχει. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα παπούτσια. Ξεκίνησα κατευθείαν από το φεστιβάλ. Σήμερα δεν σας έδειξα κάτι πιο πριν. Εγώ πεινάω. Κάτι απλό και λιτό. Έχω τσούρος σάντουιτς, ice cream sandwich κιόλας. Περιμένω στην ουρά για να μου διαβάσουν την άβρα μου. Λέει πως μπαίνεις μέσα σε αυτή την μαύρη σκηνή. Εδώ τη βλέπετε. Και ουσιαστικά σου βγάζει μία φωτογραφία που σου δείχνει τα χρώματα που είναι στην άβρα σου και μετά σου λέει τι σημαίνει το καθένα. Μόλις βγήκα από εκεί που μου φωτογραφίσανε την άβρα μου και θα σας δείξω μία φωτογραφία, μην γελάστε για το πώς είμαι. Έχω πάρα πολύ από αυτό το χρώμα και εδώ έχω μπλε και θα σας πω τι μου είπε ότι σημαίνει. Στη φωτογραφία, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, υπάρχει μία γραμμή ακριβώς πάνω από το κεφάλι μου. Λοιπόν, μου είπε πως λίγοι άνθρωποι το έχουν αυτό και όσοι το έχουν δεν είναι τόσο έντονο. Και σημαίνει πως κάποιος νεκρός εκείνης μου με προσέχει από εκεί ψηλά. Είναι ξεκάθαρο πως κυκλοφορώ με ένα φάντασμα. Εδώ η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ παράξενη, δηλαδή έξω στον ήλιο είναι 27 βαθμοί, έξω στη σκιά είναι 20 βαθμοί, είναι τεράστια η διαφορά και μέσα στους κλειστούς χώρους είναι γύρω στους 18, το κρατάνε πάρα πολύ χαμηλά. Λοιπόν, το καλό είναι πως το Lollapalooza είναι πάρα πολύ κοντά στο ξενοδοχείο, είναι 10 λεπτά με τα πόδια και αν δεν βαριέσαι να περπατήσεις, είναι πάρα πολύ ωραία διαδρομή, δηλαδή τα κτίρια είναι απίστευτα, είναι πεντακάθαρη, είναι όλα τόσο ωραία, δεν έχει κολλημένες αφίσες, βλακίες, είναι όλα πάρα πολύ περιποιημένα. Και δεν έχει έρθει ακόμα η κοπέλα που το κάνει. Οπότε. Και το κάνει και πάρα πολύ χαλαρωτικά. Και μου έρχεται να κοιμηθώ. Είμαστε έτοιμες. Η κομμώτρια Δανάη. Είσαι έτοιμη για αυτή την εμπόλυτη τη ζωή σου. Ναι, σε golf cart. Θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που ήμασταν σε golf cart μαζί. Ήμασταν ξανά σε golf cart μαζί. Ναι. Ξενοδοχείο. Αλήθεια. Αχ, ναι, έκανε τις βαλίτσες. Ναι. Πάει γρήγορα! Πάει πάρα πολύ γρήγορα! Και το επόμενο πλάνο να είναι... Ήρθα για ράματα. Αυτό είναι το δεύτερο VIP lounge που υπάρχει. Δεν έχουμε ξανάρθει όμως αυτό. Ούτε χθες ήρθαμε.
και πάμε να το εξερευνήσουμε. Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που το φεστιβάλ. Είναι η Ariana Grande σήμερα το βράδυ. Είναι πρωί, βασικά δεν είναι πρωί, σχεδόν 12 η ώρα. Και... εντάξει, δεν μπορείτε να δείτε τώρα το outfit. Καλημέρα Ελλάδα. Βγήκαμε από το ξενοδοχείο για να πάμε στο φεστιβάλ. Έχει πάρα πολύ ήλιο. Σας έχω πει για τον παράξενο καιρό του Σικάγο. Πώς νιώθεις που θα δούμε Ariana Grande? Νιώθω πάρα πολύ ωραία. Ναι, ποιο τραγούδι θες να ακούσεις? Θέλω να ακούσω το Back to Black, το Thunderstruck. Δεν το ξέρω το Back to Black. Λόγια, κάνω αυτά τραγούδια των AC/DC. Εγώ ξέρω μόνο από Amy Winehouse Back to Black. Έχει φουν και AC/DC. Λοιπόν, έλα. Σκοτωθώ. Για να μας ακορεδεύεις την Ariana, τη φίλη. Όχι, θέλω να ακούσω σίγουρα τα Break Up with Your Girlfriend. Seven Rings. Ναι. Thank you, next. Για φαγητό είναι grilled cheese, ουσιαστικά ψημένο σαν toast με mac and cheese, και αυτό είναι grilled τηγανιτό peanut butter jelly sandwich. Πάω πίσω στο ξενοδοχείο, το οποίο σημαίνει ότι λίγα θα πάω καμιά βόλτα, ψώνια. Ήδη έχω κάνει ψώνια δυστυχώς, και θα έρθω πιο μετά για να δω την Ariana. Είναι 7 το απόγευμα, γύρισα πριν λίγο στο ξενοδοχείο, κοιμήθηκα για μία ωρίτσα, έτσι να πάρω λίγο τα πάνω μου, γι' αυτό έχει σβήσει λίγο το αρμοφρύδι. Λοιπόν, ήρθα λίγο πιο νωρίς για να... βασικά δεν ήρθα μόνη. Ήρθε μόνη της πιο νωρίς. Ήρθαμε νωρίτερα για να πιάσουμε θέσεις και πήγα και έφερα μερικά σνακ. Έφερα παγωτά και έφερα και... πατάτες τηγανιτές. Γιατί μετά θα πούμε κανονικά φαγητά. Ναι, ναι, εννοείται. McDonald's. Δείχνω συνέχεια τα πιο ανθυγιεινά φαγητά. Πιστεύω δεν έχω δείξει ούτε ένα υγιεινό μπράβο. Ναι, αλλά στις διακοπές έτσι τρώμε. Υγιεινά. Σε ένα σακουλάκι πατάτες τηγανιτές.
Γύρισα στο ξενοδοχείο, η ώρα είναι, θα σας πω, 12 και 1. Ξεβάφτηκα. Και τώρα αυτό που θα κάνω είναι να πακετάρω τα πάντα, να καθαρίσω το δωμάτιο. Πάντα καθαρίζω το δωμάτιο, δεν εννοώ με καθαριστικά, εννοώ καθαρίζω, τακτοποιώ, μαζεύω, στρώνω κρεβάτι και τα πάντα. Σας το έχω ξαναπεί, το κάνω γιατί έτσι βρίσκεις και πιο εύκολα αν έχεις αφήσει κάτι σε κάποια παράξενη θέση. Πάω να κάνω ένα ντους, να πακετάρω, να καθαρίσω και θα σας δω το πρωί. Και είναι το επόμενο πρωί, η ώρα είναι 11, έχω ήδη φάει το πρωινό μου. Έχω σχεδόν τελείως μαζέψει. Φεύγουμε, τελείωσε το Lollapalooza. Και φεύγω από το Σικάγο.